Οδύσσια, ραψοδία Χιτ, στίχος 465. Μετά την ιστηροφωνία σκοτώνουν και τις υπηρέτριες οι οποίες είχαν σχέσεις με τους μυστήρες. Λοιπόν, έτσι είπαν και σκηνή, πείσμα και ανωπρόρουν ιός, σε κύωνα πέρασε μεγάλο περιβαλλόμενο από θόλο και ψηλά το τέντωσε. Σε ένα ψηλό κύωνα λοιπόν περνάει το σκηνή και το τέντωσε εκεί να μην φτάνουν τα πόδια στο χώμα. Και βάζει μια παρομοίωση τώρα για αυτή την πράξη που θα συμβεί. Όπως όταν τσίχλες μεταφράζει, η λέξη είναι κύχλε με γιώτα και είναι μοναδική λέξη στο κείμενο, στον Όμηρο. Ο στίχος είναι 468. Όπως λοιπόν κύχλες, μακροπτέργες ή περιστέρια σε δίχτυ εμπλακούν, που είναι στημένο σε θάμνο, στη φωλιά καθώς σπέβδουν και στη γερή τα δέχεται κήτη, έτσι και εκείνες εφεξής τις κεφαλές είχαν και σε όλες γύρω από τους λαιμούς βρόχοι ήσαν. Βρόχοι, είναι ομηρική λέξη βρόχος. Θλιβερά να πεθάνουν, όπως ίκτιστα, θάνιεν, ίκτος λέμε, με όμικρον γιώτα, ίκτιστα είναι. Με το χειρότερο τρόπο του, με το πιο θλιβερό τρόπο λοιπόν. Και ίσπεραν, ασπέρο σημαίνει σπαρταρό. Στα πόδια λίγο, όχι για πολύ. Περιγράφει τον απαγχωνισμό. Ο απαγχωνισμός τους δηλαδή ήταν σύντομος, δεν σπαρτάρισαν για πολύ. Έβγαλαν και τον Μελάνθιο στο πρόθυρο και την αυλή, εκείνου τις ρήνες και τα αυτιά με ανηλεή χαλκό έκοψαν και τα εδία έσυραν στους κίνες ομά να τα φάγουν. Και τα χέρια και τα πόδια τσάκισαν με οργισμένη ψυχή. Δηλαδή όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στο Μέγαρο δεν έχουν την ίδια τύχη. Άλλοι σώζονται, ο Φίβιος και ο Μέδων σώθηκαν. Ο Μελάνθιος όμως είχε τον πιο ικτρό θάνατο από όλους, μετά τις γυναίκες αυτές νομίζω. Εκείνοι έπειτα αφού ένιψαν χέρια και πόδια, στου Οδυσσέου στο δόμο επήγαν και τέλειωσε το έργο. Τετέλεστο δε έργον, τετέλεστο. Και εκείνος πάλι είπε στην προσφυλή τροφό Ευρύκλια, «Φέρε θιάφη θείον τον κακόν γιατρικό, φέρε και πυρ να θιαφίσω το Μέγαρο». Λοιπόν, κακόν άκος, το άκος σημαίνει θεραπεία, η θεραπεία του κακού είναι το θιάφη, φέρε και πυρ για να θιαφίσω το Μέγαρο λέει. Και εσύ, στην Πινελόπη να έλθει εδώ πέστης με τις υπηρέτριες γυναίκες και παρότρινε όλες τις δούλες στο δώμα να έλθουν. Σε αυτόν πάλι προσείπεν η προσφυλή στροφός Ευρύκλια. Ναι λοιπόν αυτά τέκνο μου κατά το πρέπον είπες, αλλά εμπρός χλαίνει και χιτώνα και ρούχα να φέρω, μη δε έτσι μεράκι να σκεπάζει τους ευρύς ώμους και να στέκεσαι στο Μέγαρο. Άπρεπο θα ήταν, τον προτρέπει να ντυθεί. Σε αυτήν απαντώντας προσείπεν ο πολύβουλος Οδυσσέας, πυρ πρωτίστως τώρα στα Μέγαρα να ανάψεις, επιμένει, πρώτα θα κάνουμε τον καθαρμό λέει. Έτσι είπεν και δεν απήθησε η προσφυλή στροφός Ευρύκλια και έφερε πυρ και θιάφη. Και θιάφησε καλά το Μέγαρο, το δώμα και την αυλή. Λοιπόν, ο Οδυσσεύς, έφαγα αυτή τη φράση, και ο Οδυσσεύς θιάφησε καλά, διεθείωσεν είναι η λέξη, το Μέγαρο, το δώμα και την αυλή. Εδώ, αυτό το θιάφι όταν καίγεται, γι' αυτό και λέει, κάπου διάβασα ότι το θιάφι άμα το ζεστάνεις, λέει μυρίζει πάρα πολύ δυσάρεστα. Εδώ το καίει το πυρ, το καίει και το περνάει μέσα από όλα τα δωμάτια, μέσα από όλους τους χώρους, γιατί καιόμενο το θιάφι είναι απολυμαντικό και αντισηπτικό. Κάνουν τη θείωση της αμπέλου για παράδειγμα. Καίγεται το οίδιον, αυτό πεθαίνει, σκοτώνουν το οίδιον, μια ασθένεια της αμπέλου. Λοιπόν, ο καθαρμός τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικός μετά την μυστηροφωνία, ο καθαρμός. Βρήκα στον Ευστάθιο, είναι εκεί που περιγράφει στο τέλος δηλαδή των σχολείων που έχει στην χειραψοδία, ότι δεν είναι μόνον λέει το θιάφι και το πυρ καθαρτικών. Υπάρχουν και φυτά που τα χρησιμοποιούσαν στους καθαρμούς. Ένα τέτοιο φυτό λέγεται αριστερεόν, γιώτα, έψιλον, έψιλον, ωμέγα. Αυτό λέει είναι ένα φυτό που αναφέρει ο Παυσανίας, όχι στους διπηρηγήσεις. Υπάρχει ένα άλλο έργο του Παυσανία, λέγεται Αττικών ονομάτων συναγωγή
Και εκεί αναφέρεται το φυτό αυτό. Το αναφέρει επίσης και ο Ησύχιος και αυτός στο λεξικό του και λέει «φυτών των εις τους καθαρμούς παραλαμβανωμένων». Είναι φυτόλοι από αυτά που παραλαμβάνουν στους καθαρμούς, που τα χρησιμοποιούν δηλαδή τους καθαρμούς. Το ονομάζει έτσι, «επιτίδιον εις καθαρμών» το ονομάζει ο Βαυσανίας. Και λέει ότι αυτό εδώ το ονόμαζαν δίον, γιώτα όμικρον, και με περισπωμένη. Και επίσης το ονόμαζαν κώδιον, κώδιον. Κώδιον τι είναι? Κώδιον είναι το κώας, η δωρά του προβάτου. Ιερίου τη θέντος. Όταν λοιπόν έσφαζαν ένα ζώο, ιέριον είναι το ζώο που θυσιάζεται. Λοιπόν, από τις λέξεις αυτές, δίον, και κάτσε λίγο, που το είδε. Επίσης, κάτι άλλο που ξέχασα να πω. Στους καθαρμούς, λέει, τους έριχναν στις τριώδους και στα χέρια κρατούσαν πομπών, το οποίο ήταν το κηρύκιον, το σέβας του ερμού. Ένας από τους πομπούς, δηλαδή αυτός που έκανε, που η γήτο της πομπής, κρατούσε στα χέρια πομπών, έτσι λεγόταν αυτό. Και ήταν κηρύκιον, σέβας ερμού. Και από αυτόν τον πομπόλη και από το δίον που αναφέραμε παραπάνω βγαίνει η λέξη διοπομπήν. Σήμερα λέμε αποδιοπομπαίος. Εθένα το λέει το διός Αλεξικάκου επικλήσει εκπέμπει τα φαύλα. Έκαναν επίκληση στον δία τον Αλεξίκακο, αυτόν που διώχνει τα κακά, που διώχνει τις συμφορές, τις αρρώστιες κλπ. Αυτοί λοιπόν που έκαναν την τέχνη αυτή, που ασκούσαν την τέχνη αυτή του καθαρμού, λεγόντουσαν φαρμακοί, Αττικός στην Αττική. Και αυτό το λέει, χρησιμοποιεί τη λέξη ο Δημοσθένης. Τι άλλο, λέει για τη λέξη καθάρσιον και κάθαρμα. Το ένα, η λέξη καθάρσιον είναι ουμομητών. Δεν είναι, πώς να το πω, αξιόμεμπτον, αλλά το άλλο, το κάθαρμα, είναι ψεκτόν, λέει. Το χρησιμοποιούμε για να ψέξουμε κάποιον. Αφού καθάρματα τους ρυπαρούς και αποβλή τους φαμέν. Αυτό που λέμε, χρησιμοποιούμε τη λέξη και σήμερα με την ίδια έννοια. Όταν κάποιον το λέμε κάθαρμα, αυτό σημαίνει ότι είναι ρυπαρός και απόβλητος. Λοιπόν, ο καθαρμός είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και έχουμε στην Αθήνα καθαρμό πολύ σημαντικό μετά το Κυλώνιον Άγος. Φέρνουν τον Επιμενίδη, τον ξακουστό Επιμενίδη, ο οποίος τελεί τον καθαρμό. Δεν τον έκανε ο καθένας δηλαδή. Ο Επιμενίδης είχε ιδιαίτερες ικανότητες. Και συνεχίζουμε στίχος 495, λίγο ακόμη, η γριά τότε βγήκε από τα καλά δώματα του Οδυσσέως να αναγγείλει στις γυναίκες και να τις παροτρύνει να έλθουν. Εκείνες βγήκαν από το μέγαρο, δάδες στα χέρια έχοντας. Αυτές τότε χύθηκαν και ασπάζονταν τον Οδυσσέα και φιλούσαν με αγάπη την κεφαλή και τους ώμους και τα χέρια έπιαναν. Και αυτόν γλυκής πόθος έπιασε για κλαθμό και στεναγμό, γιατί τις γνώρισε όλες. Αυτό είναι το τέλος της χειραψοδίας της Οδύσσειας, το τέλος της μυστηροφωνίας. Θέλω να αναφέρω κάτι το οποίο έχει σχέση με κάτι που είδαμε πιο μπροστά στις προηγούμενες ραψοδίες, αλλά δεν έχω άλλο χώρο να το αναφέρω, ήδη πέρασε δηλαδή το χωρίο, γι' αυτό και θα το αναφέρω εδώ. Εκείνη την έχουμε δει ένα όραμα που περιγράφει, μάλλον, που δέχεται και το περιγράφει ο Θεοκλήμενος και περιγράφει στους μυστήρες πώς θα είναι ο θάνατός τους και τους το λέει κάτι σαν έκλειψη, ότι περιγράφει ότι θα πέσει σκοτεινιά πάνω στη γη σαν έκλειψη ηλίου. Και από αυτό βγάζουν το συμπέρασμα, είναι μια ομάδα επιστημόνων, είναι η κυρία Πρέκα Παπαδήμα, επίκουρη καθηγήτρια αστροφυσικής, ο κύριος Αντωνόπουλος, φυσικός και ερασιτέχνης αστρονόμος, ο κύριος Μητροπέτρος, φιλόλογος και εκπαιδευτικός, και κάποιοι, έψιλον Μητροπέτρου λέει, κάποια, ναι, φιλόλογος και αρχαιολόγος, Άλφα Τσιρόνι, επίσης φιλόλογος και αρχαιολόγος, και Σαραντίτης, συγγραφέας, ηλεκτρολόγος, μηχανικός. Και από αυτό εδώ είναι μια ομάδα δηλαδή τέτοιων επιστημόνων, και από αυτήν εδώ την περιγραφή, λένε ότι υποστηρίζουν ότι υπάρχει ιστορικός πυρήνας στον μύθο. Λένε λοιπόν ότι αυτή η έκλειψη που περιγράφει
έγινε στις 30 Οκτωβρίου του 1207, 2.30 το μεσημέρι ως τις 5.30 το απόγευμα. Γιατί έχουν ένα σύστημα με το οποίο μπορούν να ταυτοποιήσουν τις εκλήψεις ηλίου που έγιναν στο παρελθόν και πρόκειται να γίνουν και στο μέλλον. Οι εκλήψεις ηλίου και σελήνης μπορούν να προβλεφθούν, μπορούν να καταγραφούν μάλλον. Και σύμφωνα με αυτήν εδώ την έκλειψη που συμβαίνει, λένε ότι τότε πρέπει να συνέβη. Και 30 Οκτωβρίου, εγώ εδώ προς επίρρωσιν λέω ότι είναι αρχές φθινοπόρου, όπως περιγράφει στην ξύραψοδία που φτάνει ο Οδυσσέας στην Ιθάκη. Και γιατί λέει ότι χρειάζεται λίγη φωτιά για να ζεσταθούν, γιατί έχει τελειώσει το καλοκαίρι και χρειάζονται λίγη θερμότητα. Κατά πάσα πιθανότητα είναι αυτό 30 Οκτωβρίου. Φυσικά, και λένε δηλαδή ότι πιστεύουμε, λέει, ότι ο μύθος εξυφαίνεται γύρω από πραγματικά γεγονότα. Γι' αυτό εδώ το θέμα. Στις 25 Οκτωβρίου του 1207 φτάνει ο Οδυσσέας, υποτίθεται, εννοείται πριν από την χριστιανική χρονολόγηση, και στις 30 Οκτωβρίου συμβαίνει η μυστηροφωνία. Φυσικά αυτή η ημερομηνία είναι πολύ νεότερη από την ημερομηνία που νομίζω ότι μπορεί να συνέβησαν τα ομηρικά έπι, γιατί δεν αναφέρει ο Όμηρος την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας που σήμαινε την καταστροφή της Κρήτης. Την αναφέρει την Κρήτη ως αρακμάζουσα ακόμη. Ναι, και αυτή η καταστροφή συνέβη, οι επιστήμονες σύμφωνα με τα δεδομένα τους λένε ότι έγινε πολύ παλαιότερα. 1600, δεν θυμάμαι, κάπου το έχω αναφέρει πάντως σε προηγούμενες ραψοδίες. Τέλος πάντων, όπως και να είναι, κάθε επιστήμονας δεν θεωρεί ότι η ημερομηνία που δίνει είναι σταθερή και δεν επιδέχεται σταθερή και αναμφισβήτηση. Επιστήμονας ο οποίος λέει έτσι είναι και δεν είναι διαφορετικά, δεν νοείται. Γιατί καινούργια δεδομένα μπορούν να φέρουν αλλαγή στα αποτελέσματα. Γενικά ο μύθος δεν έχει ένα επίπεδο αποκωδικοποίησης, ας το πούμε. Πώς το αποκωδικοποιεί όμως που λέει για τις περιστερές? Α, μπράβο, αυτό, ναι, το ξέχασα αυτό. Περιγράφει μία περιγράφει στο όμικρον 526 της Οδύσσιας, έχει μία περιγραφή, μία παρομοίωση και λέει όπως ένας όρνης, ένας κύρκος, ένα του Απόλλωνος ταχύς άγγελος φτάνει και πιάνει μία περιστερά, λέει, την έχει πιασμένη στα πόδια του περιστερά και από αυτήν, λέει, πέφτουν φτερά, πούπουλα, οι επιστήμονες αυτοί θεωρούν ότι αυτή εδώ η παρομοίωση περιγράφει πεφταστέρια. Δηλαδή, γι' αυτό θεωρούν ότι, ναι, βροχή πεφταστεριών, λέει. Ως αστερισμό. Του αστερισμού αυτού του κόρακα, ναι. Είναι ομιλία αυτό, είναι ομιλία στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω. Πάντως υπάρχει ανακοίνωση. Το γεράκι, λέει, που περιγράφει ο Όμηρος, που είναι αδύνατο να το είδε με τόση λεπτομέρεια μέσα στο σκοτάδι, τοποθετείται στη θέση που βρίσκεται ο αστερισμός κόρακας. Βρίσκεται ανατολικά, γιατί το βλέπει στα δεξιά του και είναι άγγελος του Απόλλωνα, σύμφωνα με τον Ερατοσθένη. Στα πόδια του, δηλαδή αντιδιαμετρικά από τον κόρακα, βρίσκεται το σμήνος των Πλειάδων. Πελιάδες τις ονομάζει στα αρχαιοελληνικά, που σημαίνουν αγριοπεριστερές. Οι Πλειάδες, δηλαδή, ο αστερισμός των Πλειάδων είναι αυτό, που βρίσκονται στον αστερισμό του Ταύρου. Από εκεί λέει ότι πέφτουν πούπουλα, δηλαδή αστέρια. Είναι μια ποιητική περιγραφή του ουρανού και της πορείας του ταξιδιού, εξηγεί η κυρία Πρέκα Παπαδήμα. Αυτό. Ναι, δεν έχω τίποτα άλλο προς το παρόν.